γιατί ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Γύρισε με πολύ χαρά μάλιστα. Όχι βέβαια γιατί ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Όχι, αλλά ήταν μια πρώτη δικαιολογία για το φίλο του τον Πολύδωρο. Και η πρώτη του δουλειά ποια ήτανε? Διάβασε να δούμε. Ανοίγει το αρμαράκι του να βρει τη ζωγραφιά του, να κανακίσει στο πανί με σπλάχνο στη γεράντα. Αποκριγιάνον το ζημιό, σινιώτης του τα μέλη, πως είδε πως δεν ήβρισε εκείνο που θέλει. Κράζει τη μάνα του ζημιό, ρωτά ξαναρωτάτη, σαν γίνει όλα τα κλειδιά στα χέρια της Εκράτη. Εκείνης ο Πολύδωρας και πήγε στο παλάτι. Το Ρίγα θέλει τη βουλή να ειδεί και να μαντέψει. Κι αυτός πασίχαρο ρωτά και λέει του πως σε πήγα στα ξένα που γυρίζασαι κιν τα μαντάτα φέρα και δίδει του και φίλησε τη σπλαχνική του χέρα. Και με το γέλιο του μιλεί, χαρά πολύ του κάνει, ρωτά για το ρωτόκριτο πως είναι και δεν εφάνη. Λέει του ο ρωτόκριτος κακά βρίσκεται τώρα, και στο κλινάρι ήθηκε όσοι ήρθαν στη χώρα. Η αρετή που στου κυρού το πλάι καθόταν και βρήκα όσα λέγασι, κείνο που τσάλους χώνει, εγνώρισε ο Πολύδωρος, κατέχοντας και τ' άλλα τα συγγραφές και ζωγραφιά, σε πόθο την εβάλα. Δεν το ξέρει ακόμη κι είναι το κακό.
ένα σερβί. Κι όλο χαρός με ρώτηξε ως μη γεννώ για σένα και πως τα πήγαμε κι οι δυο που λείπαμε στα ξένα. Μάτσα ρε μη στο πρόσωπο καθάρια φανερώνει πως με έχει μάνει τα πολύ πως μπορεί μη το χωρεί. Μα πόνο μου στο που σε πόσο φιλάνε πήγε φαρμακή νόχτα του γιατί με το καμόνε πήγε. Τι μάνα και το κύρισμα στολίζεται ο ρωτόκριτος να πάει στο παλάτι με ταπεινότη κίνησε και μέρνια επορπάτη. Εσήμωσε του παλατιού και ανέβηκε τη σκάλα εκείνη που τον πότιζε το μέλι και το γάλα. Η αρετή με πονηριά δεν ήθελε για πρώτη να δείξει του ρωτόκριτου πως ρέγεται τη νιώτη. Ανοίγαν και ασφαλίζασαι τα φύλλα της καρδιάς της και με την πρίκα ήτονε συγκεραστή χαράτσι. Έρωτας ήρθε τίποτα, μη στέκει να αναλάβει.
ζόρια τώρα το φρυτό, πως είναι και λιμπατό, και με την αφρικά να του ψυχνά του πήρω γατό. Εις το ποπό το λίστα μου, μη παίζε με τα μάτι, όπου γνωρίζω συγχυριό, πως μια φιλιά με κρατή. Έτσι αυτού τα μέλη του εντρέβα και διούσα, την πρώτη όπου στράφηκε κι δεν την αρετούσα. Εγνώρισε οχταμάθιαντζη τον πόθο της καρδιάσι και οχτιχλωμάδα την πολύ οχτινά δυναμιάτσι. Και δοκιμάζοντας κι αυτός το βάθος των κυμάτου, ήβρεν ανάβαθα νερά και βιώ δεν εφοβάτου. Το πράμα βιώ δεν εγχωστώ στον ένα και στον άλλο, γιατί γνωρίσα συγχυδιό πως όρπα του ένα άλλου. Συχνιά, συχνιά, τσινάναστη, ήλε για τον καημότσι και τα κορφάτζι θάρευγε κι όλο το λογισμότσι. Σε ένα κύριο από την αγκίνα, όπου πήγα
Ένας είναι ότι θωρείεται έτσι αποδομένη, φοβώντας τα περισσότερα το διάταμα σωπαίνει. Φούσκος η μεγαλύτερη δεν θέλει να τσι δώσει, γιατί φοβήθηκε πολλά ο νους τσι μη σηκώσει. Μα πάλι σε τέτοιο λογισμό, να τον κρατεί χωσμένο μέσα στο νου τσι έτσι καλά, να ήταν φυλακισμένο, έτσι δεν ήταν μπορετό να τον βαστά εκείνη, και άρχισε πάλι η μιλιά στην αρετή η φροσύνη.